Γεια σας κύριοι φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη. Ήρθαμε λίγο δυναμικά αυτή τη φορά. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν από την Sound Arena, όπου και παρακολουθούμε την έναρξη των play-off, την πρεμιέρα των play-off, αν θέλετε καλύτερα. Μεταξύ Toyman και Houston Celtics, οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί μόλις 6 μέρες πριν στο πιστό του υπανοφίου, στο οποίο και είχαν κερδίσει Toyman με πόντους, κάνοντας μια πολύ καλή κίνηση και συνέχεια στην τέταρτη περίοδο, με τον Λογκινίδη να βγαίνει ο Έτσον Κρίς MVP. Είναι αντιμέτωπες και στην φάση των 32 πλέον οι δύο ομάδες. Είναι στο 24 και κλειστεί ο Παπαδόπουλος, δεν έβαλε κάτι καλό για την ομάδα του. Οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν αρκετά μεγάλες ελλείψεις. Με την πίστη πάρτι στους Celtics έχει κλειστεί ανάμεσα από δύο εβδομάδες, θα γυρίσει, έχει υπάρξει αμυντικό rebound και υπάρχει foul. Ένα πρόβλημα με το 24 από την πρώτη επίθεση. Επιστρέφουμε λοιπόν στη Sonic Arena, είχαμε ξεκινήσει κάπως μη οργανωμένοι. Είχαμε και ένα πρόβλημα με το 24, το οποίο επιλύθηκε. Έχουμε πάλι κατοχή για τους Toyman, οι οποίοι παραλίγο να χάσουν. Κοτακίδης έχουν μια πάσα, τη βρήκε στον Βαλκούμα. Είναι και ένα screen shoot για τρεις, αυτός πίσω από αυτό είναι άστοχος, παραμένει να αλλοιωθεί η προσπάθειά του. Ο Παπαδόπουλος είναι εκεί, παίρνει το επιθετικό rebound με κάποιο τρόπο απέναντι στον Βεργίδη, πολύ δύσκολη προσπάθεια, η οποία αποδίδει καρπούς και αποδίδει μάλιστα τους πρώτους καρπούς. Λες και είναι άνοιξη, μόνο που έχουμε καλοκαίρι για αυτόν και την ομάδα του. 2-0 λοιπόν για τους Toyman, ανοίγει ο λογαριασμό. Βεργίδης, βρεθεί στην κορυφή σου για τρεις, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound τον Θεοδωρίδη. Λογκινίδης τώρα, προηγούμενο σε Τέσσον Κρίς MVP όπως προείπαμε, στο προηγούμενο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Παπαδόπουλος δίνει ένα screen. Λογκίδης. Παπαδόπουλος και τον Βαρκούμα έχει κλειστεί ανάμεσα από δύο και πάλι. Και πάλι είναι έξοχος, 4-0. Παπαδόπουλος. Τέο, με σκυριλιέτα ο ψηλός, ένα jump shot θα το πάρει, έχουν δεχτεί ελεύθερος, αλλά δεν δικαιώνεται ο δόγος αυτή τη φορά. Λογκινίδης, προνώνει μία ακόμα επίθεση για τους Toyman. Φρίτα αρχιτά σκεπτικός, Παπαδόπουλος από την κορυφή. Λογκινίδης, έδωσε στον εαυτό και αυτός θέλει να γυρίσει, δεν θα του δώσει πάλι την μπάλα. Μετακίδης, έρμπολ στην προσπάθειά του με ένα δείξη hook, παίρνει σε καλή άμυνα. Παπαδόπουλος. Do or die παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, υπενθυμίζουμε. Knockout πλέον, σκληρό το format της development στο καλοκαιρινό. Και όχι μόνο, και στις άλλες κατηγορίες, Master και Elite. Νομάνης. Θα πάει μέχρι μέσα, ωραία πάσα στο Βεργίδη, ο οποίος συγκρατήσε δεύτερο χρόνο. Κόπηκε, αλλά με φάουλ για δύο βολές από τον φιλάρι τον Παπαδόπουλο. Βεργίδης στις βολές για να δούμε αν θα πετύχει τον πρώτο ή τους πρώτους πόντους της ομάδας του. Πράγματι ο πρώτος έρχεται 4-1. Χειροκροτούμενος και από παίκτες στο παρκέ και από τον Πάγκο, αλλά και από κερκίδα που έχουν κερκίδα με μικρές φίλες. Τέλειται εξέτοχος και στη δεύτερη βολή ο Βεργίδης. Λογκινίδης τώρα. Βοηθάτε λέει ο Βαλκούμας. Άλεξε με τον Παπαδόπουλο Λογκινίδης. Ανεβαίνει πολύ σε αυτό που δώσει screen και υπάρχει φάουλ. Κώστα Παπαδόπουλο, τον Celtics. Πάνω στη φάση. Γκούμας, καλά πήγε για το κλέψιμο, δίκλωσε πάνω σε αυτόν ο Κώστας Παπαδόπουλος και έκλεψε, πάγει το γύρο στο ανάποδο, λέει απ' είναι άστοχος. Μετακίνησης, δεν θα πάρει το αμυντικό rebound, ήδη στο επιθετικό Κώστας Παπαδόπουλος. Τέο. Εκείνης ο Βεργίδης απέναντι στον Φιλάριντο, είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Στη διάθεση για τρέξιμο από τον Λογκινίδη, υπάρχει φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ, διορθώνουμε. Υπάρχει αλλαγή κατοχής. Εκεί και η άμυνα για τους Celtics, οι οποίοι έχουν τώρα και την κατοχή. Δόγος. Τέος Ζαμάνης γύρισε με το ένα χέρι με το δεξί, είναι άστοχος, Βεργίδης απέναντι πάλι σε καλή άμυνα. Πολύ σκληρές, πολύ σφιχτές οι άμυνες μέχρι στιγμής στο παιχνίδι από τις δύο ομάδες. Ο Λογκινίδης πάει μόνος του για το coast to coast, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Πέντε επιθετικό rebound το ίδιος. Λογκούμας, για τρεις, η μπάλα μπήκε και βγήκε, δεν το δικαιώνει το σου που πήρε. Θεό.
Μητσομάνης τώρα θέλει να βρει στήριγμα στον εαυτό του. Στην αμυντική ανισορροπία απέναντι στην ρακέτα, δεν τα κατάφερε. Ρυθμίζει από τη καλή άμυνα, τώρα πάει να πάρει την μπάλα απέναντι και πάλι στην Μητσομάνη έχει περάσει εκτός αυτή. Κακίδης. Α, δεν θα επαναφέρει αυτός τελικά. Κούμπας. Βρόμπλος, πάει το κλέψιμο και πάλι ο Κώστας είναι άστοχος. Ο Βρόμπλος σημαντικό rebound στην ίδια στιγμή, τρεις από την γωνία, είναι άστοχος του Καλασίδης. Ξανά φιλάρει το Παπαδόπουλο σε ένα ακόμα θετικό rebound. Ο Δημήτρης παίρνει ένα σκρίνο από τον φιλάρι του, στέκει και εκτελεί χωρίς πολύ καλή ισορροπία και είναι εύστοχος απέναντι στον Βεργίδη, ο οποίος πήγε πάνω του, αλλά όχι επαρκώς. 6-2. Κώστας Παπαδόπουλος για τους Celtics τώρα. Θεό. Πόγος από την γωνία και πάλι Θεό βρεθεί ελεύθερος, αναφέρει τον Κοντοπάνη και δώσει screen. Πάει μέχρι μέσα, άφησε την μπάλα στο καλάθι, τη σέρβιρε, είναι άστοχος όμως, το έπεσε ο δίσκος. Φιλάρτης Παπαδόπουλος στο rebound. Παγνίδης. Παπαδόπουλος συγκρατεί την μπάλα επόμενος από το έτερο ήμιση του γηπέδου. Ο Δεκίδης θέλει να ποστάρει, έχει γυρίσει, είναι άστοχος. Κοντοπάνη θα σμπρώξει την μπάλα εκεί που είναι ο Δόγος, ο οποίος θέλει να τρέξει αρκετά, τρέχει. Τώρα η μπάλα, Βεργίδης τώρα. Θεό, Βεργίδης δίνει την επιλογή, Δόγος έχει βρεθεί ελεύθερος σε ένα jump shoot άστοχο. Τώρα το Παπαδόπουλος έχει διώξει την μπάλα εκτός. Ναι, μάλιστα. Αυτόν βγήκε εκτός. Βεργίδης στην επαναφορά. Ρωμάνης. Για τρεις από τη γωνία, Θεό είναι εύστοχος απέναντι στο Πατακίδη. 6-5. Ο Καλέτης είναι στον πάγκο του Celtics έχοντας χιαστό σύμφωνα με πληροφορίες. Πολύ δύσκολο συμβολισμό. Είμαστε δραστικά. Και σε αυτό να δεχτεί όλου του τραυματίε του Πετσέλη Θεσσαλονικαλίκη με αυτή την αφορμή. Σου για τρει. Είναι άστοχο ο Ηρακλή Βαλκούμα. Ο Παπαδόπουλο σε ένα ακόμα επιθετικό rebound. Βαλκούμα και πάλι ένα jump shot επιμένει. Κάνει και τη σχετική χειρονομία και είναι εύστοχο. 8-5. Μίλη πριν από την τέταρτη περίοδο. Το τελευταίο που έπαιξαν οι δύο ομάδε ήταν head-to-head. Μάλιστα αξίζει να σημειωθείτε ότι η Τόιμεν ήταν για τους Τόιμεν μάλλον η τέταρτη περίοδος ήταν η μόνη στην οποία είχαν παραπάνω επιμέρους σκορ από τους αντιπάλους. Γυρίζει με ένα δεξί χουκ, είναι άστοχος Βεργίδης ξαναλαμβάνοντας μέσα στη ρακέτα. Δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά. Ακούμα. Έχει δευτερόλεπτα, πήγε το κλέψιμο ο Δόγος και ολοκληρώθηκε με τον Κώστα Παπαδόπουλο. Ο Δόγος τρέχει κόντρα σε όλους και σε όλα, στέγεται, εκτελεί, είναι άστοχος. Παπαδόπουλος στο rebound. Φιλάρετος. Τους άλλαξε με τον Δημήτρη τώρα. Πήγε για το κλέψιμο και πάλι ο Παπαδόπουλος στον συνονόματό του στο επίθετο. Πάλι έχει περάσει εκτός. Παραμένει για τον φιλάρετο Παπαδόπουλο και για τους Τόιμεν. Πολλές φορές ο φιλάρετο έχει πλώσει άμυνα του Κώστα Παπαδόπουλου. Σίγουρα είναι εντολή των έσω, δεν γίνεται τυχαία. Γίνει πολλές φορές για να είναι τυχαία. Δεν παρακολουθείς. Σκοράρει για μία ακόμα φορά απέναντι πάλι σε πολύ καλή άμυνα. 15 double score στο Νικαρίνα. Ενώ ετοιμάζονται οι πρώτες αλλαγές στο μεταξύ από τον πάγκο των Celtics. Ο Σπαγκοπόπουλος έχασε. Το φιλάρι τώρα πήρε λίγο το αίμα του πίσω. Ο παίκτης των Τόιμεν και πάει μέχρι μέσα όλο κινήτης. Είναι άστοχος απέναντι σε πολύ καλή άμυνα που έδειξε ο Σπαγκοπόπουλος για μία ακόμα φορά στα όρια του φάουλ. Ήρεμα τώρα λέει. Ο γυρός που είναι έτοιμος να περάσει μαζί με τον Τζινάρη. Έχουν αυτοί οι δύο σηκωθεί από τον πάγκο των Celtics. Βεργίδης πήρε από την Τζομάνη, σηκώθηκε μέσα στη ρακέτα. Θεό υπέροχο πάση game, δόμος ένα jump shoot, είναι άστοχος. Πάρα πολύ ψηλά, θα πάρει το επιθετικό rebound του Τζομάνης. Δεν θα με κερδίσει το foul, απέναντι στον φιλάρι του Παπαδόπουλου και υπάρχει ξανά επιθετικό rebound από τον Βεργίδη με κάποιο τρόπο. Δόμος με το ένα χέρι, αυτή τη φορά είναι εύστοχος. Σηκώθηκε επιτέλους, 17. Βεργίδης. Λάρδος. Δεν θα πάρει κάποιος σε πρώτη φάση, παίρνει τώρα από τον Βατακίδη. Και τώρα πάνω στον Βατακίδη θέλει να αποστάρει τον Γιδωμάνη, θέλει να πάρει την μπάλα σε πρώτη φάση. Εδώ ένα από δύο στέκεται και εκτελεί απέναντι και στον τρίτο, ίδιο στο επιθετικό rebound ο Λογκινίδης. Φυλάζοντας ένα jump shot, πέφτοντας επιθετικό rebound ο Βατακίδης. Και καλάθι, 12-7. Μέσα από Παπαδόπουλος. Γιδωμάνης, στη γωνία Θεό.
Το jump shot και πάλι εδώ είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound. Το παιχνίδι βγήκε για το κλέψιμο. Ο Ριχίδης πάει μόνο στο κόντρα σε όλους και σε όλα και έδωσε φάουλ αυτή τη φορά από τον Κωστό Παπαδόπουλο. Για δύο βολές μάλιστα. Μιλάμε για 2 και 6 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Αλλαγή περνάει ο Πάνος για πρώτη φορά στη θέση του Ρεχνού Βλακούμα. Ο Τζομάνης περνάει στον πάγκο για τους Celtics στη θέση του Άγιου Ρος για πρώτη φορά. Τελικά ο Σινάρης δεν θα περάσει σε αυτή τη φάση στον αγώνα. Ο Γιννίδης στις βολές είναι άστοχος στην πρώτη. Έχει δικαίωμα και μία ακόμα. Άστοχος στη δεύτερη. 13-7. Ο Γιρός. Λιώσο παίρνει τον πάνω, παίρνει κάτι σαν σκηνή από τον Τέο. Βυργίδης για 3, το έχει στο ρεπερτόριό του και το τρίποντο είναι άστοχος όμως αυτή τη φορά, δεν το αποδεικνύει, το κυνήγει στο rebound. Βυργίδης. Λάπτει την μπάλα και πάλι από τον Κωνσταντόπουλο, το συνήθι ύποπτο στο πρώτο περίοδο για τους Celtics. Λόγος. Γυρώσει πάλι, λόγος θα κάνει μια προσποίηση, θα πετάξει με το ένα χέρι, είναι άστοχος, υπάρχει θετικό rebound από τον ίδιο. Βυργίδης, πάλι Τέο, Βυργίδης από τη γωνία σου για 3 και πάλι επιμένει, είναι άστοχος όμως, βαρακτήρι στο rebound. 1-20 πια για τη λήξη της πρώτης περίοδου, ο Γιννίδης. Για το κλέψιμο, έπαιξε καλή άμυνα, υπάρχει παράβαση 8 δευτερολέπτων από τον Γιννίδη. Υπάρχει μία ακόμα αλλαγή, ο Βυργίδης περνάει στον πάγκο των Celtics, αλλά δεν περνάει ο Τσινάρης στη θέση του. Ο Παπαδάκης περνάει. Θεό. Αργυρός κάνει την κίνηση στον Λόγο, Θεό και πάλι από τη γωνία. Λόγος πήρε, θέλει να ποσάρει, έχει τραβήξει δύο παίκτες πάνω του, για 3, Θεό, φαινόταν καθλό από εδώ πέρα, ήταν καλό από εδώ πέρα και από παντού. Δεν μπήκε όμως. Βυργίδης το rebound, πάνω του. Πρώτος του ζυμώσει στην εκδοχή των Κόιμεν. Ο Δόπλος παίζει πολύ καλή άμυνα απέναντί του ο Παπαδάκης. Βυργίδης. Βρέθηκε από τον Φιλάρτο, θα πετάξει την μπάλα, ενδεχομένως θα την γλίστρει σε λίγο, είναι άστοχος. Θέλω το rebound. Αγκυρός. Δεν από τη γωνία και πάλι. Πάλι έχει περάσει εκτός. Το δίκησε πάλι το χέρι του στον... Στην διοίκηση του Δόγου και μάλλα είναι και τους Τόιμεν μάλιστα. Μάλιστα. Για τους Τόιμεν μάλιστα. Μάλιστα. Από τον Παπαδόπουλο δίνει να σκρίσει την κορυφή πάνω στην κρατή. Έχει παίξει πάρα πολύ καλή άμυνα και εξακολουθεί να παίζει ο Κώστας Παπαδόπουλος. Και ο Αργυρός τώρα πάνω του. Ο Παπαδόπουλος έχει κλειστεί από δύο πάνω, θα πάρει το τρίποντο από την κορυφή. Είναι άσοχος ενώ τελείωνε ο χώρος του κύριου σας. Πρόξει την μπάλα από το κύριο σας εκεί που είναι αντίπαλος. Ζάκης. Δεν είναι τρόπο όλα για τους Celtics. Ο Αργυρός πέρασε κόντρα σε όλους και σε όλα παρά λίγο καλά και φάουλ. Μπορούσε να το κάνει, έχει κερδίσει το φάουλ από τον Αργυρή. Για δύο βολές. Έχουμε να δώσουμε φάουλ, λέει κάποιος τον πάγκο των Celtics, τον Βαργίδης. Άσχομαι στην πρώτη ο γύρος. Πάει λίγο πίσω. Έσω στην δεύτερη. 13-8-7,9 για τη λήξη. Πάνος. Έχεις δευτερόλεπτο τώρα, Βαργίδης. Αφέρετε τον Τέο. 3,5 δευτερόλεπτα έχει περάσει μπάλα εκτός. 3,2 δευτερόλεπτα έχουμε φάουλ, επαναλαμβάνει και πάλι ο Καργαλέτσης και έχει δίκιο. Έχουμε δύο να δώσουν δύο ομάδες. Πάμε στην επαναφορά για να δούμε αν θα βρούνε κάτι στην τελευταία του επίθεση. 3,2 πλέον για τους Τόιμεν. Λέτε ο Παπαδόπουλος έχει κλειστεί ασφυκτικά, θα πετάξει την μπάλα για άνθρωπος. Έχει τελειώσει για την πρώτη περίοδο, 13-8. Αυτά χαμηλό σκορ όπως και στο πρώτο δεκάλεπτο στο πρόσφατο παιχνίδι που παίξανε οι δύο ομάδες. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. 77 λεπτά για κάποιον. Okay. δεν θα αλλάξουμε τις κανόνες του μπάσκετ τελικά. 13-8 επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έκθεση της δεύτερης περίοδου. Μείνετε μαζί μας σε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν του αλλού στη Τζόνι Χαρίνα. Το γνωστό μπάσκετ χάους στην πλευρά του Βορρά. Όσον αφορά το μπάσκετ, Σινάρης έχει περάσει
στη δεύτερη περίοδο. Πρώτη επίθεση είναι για τους Celtics προφανώς. Αργυρός Ζωβάνης θα γυρίσει, είναι άστοχος airball. Παίρνει σε καλή άμυνα που έπαιξε ο Κλέρκο Παπαδόπουλος. Σημείο αναφορά στην ρακέτα και σε άμυνα και σε επίθεση. Για καλούς και για κακούς λόγους γιατί το είμαι. Γνίδης για 3 με ένα step back, είναι άστοχος στο σύντερη μπάλα. Επιθετικό rebound από τον Φιλάρδο Παπαδόπουλο που θα σπρώξει την μπάλα εκεί που είναι ο Μαγκουμάς. Γνίδης έχει κάνει βήματα. Δεκατρία-οκτώ παραμένει. Καμία από τις πρώτες επιθέσεις των δύο ομάδων δεν απέδωσε καρπούς. Αγγυρός, ρολοπόινγκ καταλάζει ταχύτητα από τη γωνία Τέο. Σιντάρης θέλει να πάρει την μπάλα. Θα μας παίζει καλή άμυνα πάνω του. Ριψοκίνδυνη πάση στη γωνία την οποία συγκριτεί ο Αργυρός. Τι πάει μέχρι μέσα. Ζωμάνι σε κάνει μια προσπίση. Θα γυρίσει. Κόπη και χωρίς φάουλ. Υπάρχει επιθετικό ρηπάνω από τον ίδιο. Θα πετάξει την μπάλα. Στην ώρα που τελείωσε ο χρόνος επίθεσης δεν είναι για να νεωθεί ούτε τώρα. Θα πετάξει την μπάλα στην Τάρις. Δεν θα. Ναι, δεν θα μετρούσε αν έμπαινε. Έκανε, έδωσε τη σχετική οδηγία. Ωραία. Ένα από τον δύο officiators του παιχνιδιού. 13-8 παραμένει. Διπλό επιθετικό rebound. Καμία από τις δύο φορές δεν ανανεώθηκε η επίθεση. Δεν το βλέπεις σε κάθε επίθεση αυτό. Παιχνίδις. Ο Ρόδουλος θα γυρίσει, έκανε μία προσπίση. Γύρισε από τη μία, γύρισε από την άλλη. Θα πετύχει το καλάθι. 15-8. Γυρός. Παίρνει ένα σκρίνο από τον... Είστε... Μέσα από τη γωνία τώρα. Συνάρης. Πάλι ο Γυρός. Πάλι θα κλαπεί τελικά, έχει πρόξει την μπάλα εκτός ο Δεκνίδης. Ο Δεκνίδης είναι επαναφορά πάνω. Προκούμας. Λόμπλος. Έχει δεχτεί πάρα πολύ καλή άμυνα από δύο παίκτες και έχει κάνει βήματα τελικά. Βέβαια τον έχουν βάλει στο μάτι εντός εισαγωγικών, τον έχουν στοχοποιήσει πολλαπλήκ παίκτες των Celtics. Στην προηγουμένη φάση ο Παπαδάκης, προηγουμένως ο Κώστας Παπαδόπουλος, το νούμερο 5 των Celtics, ο οποίος πήγαινε πάνω του πολλές φορές διπλώνοντας την άμυνα πάνω του και υπάρχει καλά θα το βάλει. 15-10, Πάνος. Ακούμας. Να πηγείς πήρε θέση, δεν θα πάρει την μπάλα. Λάρδος. Δεσμίδης στα 8. Απέναντι στον Τέο. Υπάρχουν αλλαγές. Θα δώσει ένα σκρίνο από εδώ. Πέρασε με κάποιο τρόπο η πάσα. Δεν θα τα καταφέρει όμως ο Πατακίτης να δώσει αυτού στο καλάθι. Ζωμάνης. Και τείχος απέναντι του. Περίμενε συμπαίκτες αντιπάλους. Έχουν γυρίσει άπαντες. Ζωμάνης έπειτα από μια προσποίηση, άστοχος τώρα παίρνει στον Φιλάρη τον Παπαδόπουλο. Η μπάλα θα πάει με κάποιο τρόπο στο Παπαδόπουλο και υπάρχει στήριγμα. Φόρπε έχει το δει στο νούμερο 8. Στο 6. Δύο φάνη ώρα. Θα βάλουμε εδώ δηλαδή, ο οποίος παίρνει τώρα την μπάλα, το έτερο. Εξάρισε για 3, είναι άστοχος. Τώρα θέλει να τρέξει ο Αργυρός. Ο Βουδάκης. Συνάρης, τρεις τελευταίοι πρέπει να αναφερθούν, τις έχουν έρθει από τον πάγκο. Θεό, δεν ότι ο Καλασίδης να περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο από την πλευρά των Celtics. Έκανε ένα χορευτικό στον αέρα, έχει πατήσει την γραμμή ο Θεό. Όσο ο Καλασίδης λοιπόν θα περάσει εντός στη θέση του Θεό. Οκ, χαμηλώνει το σχήμα των Celtics με αυτή την αλλαγή. Και έχουμε μία ακόμα αλλαγή από την πλευρά των. Έχουν 4 παίκτες στον πάγκο τους οι Celtics διαθέσιμους. Μόλις έναν, το είμαι. Περάσει ο Θεοδωρίδης, ο οποίος παίρνει την μπάλα. Δημήτρης έχει κάτσει στον πάγκο. Ο Κούμας ζήτησε από τον Βατακίλη. Πάνω θα την κρατήσει με πολύ δυσκολία. Να τζάμψει την άστοχο airball από τον Θεοδωρίδη. Πολύ καλές άμυνες και από τις δύο ομάδες. Γι' αυτό και γι' αυτό μάλλον έχουμε το αυτό το χαμηλό σκορ των 15 και 10 πόντων αντίστοιχα σου για 3 είναι άστοχο. Είναι αργυρό. Πάνος. Λάρτης από την κορυφή.
δικού μας Ιμπζα, 3-3-3 screen, είναι άστοχος, έξω είναι πριν καν η μπάλα αρχίσει να κάνει δόντες από την εντύπωση. Πράγματι airball, κέντρεψε να μαζέψει το επιθετικό rebound ο ίδιος ο δικού μας. Λόγος περνάει εντός. Συνάρης τώρα στον πάγκο, από εκεί όπου, από όπου ήρθε. Σαλασίτης, κοιτάς τον Αργυρό, Λόγος τώρα. Ο Βουδάκης, πάλι ο Αργυρός έκανε μια προσπίση, πάει μέχρι μέσα και ερθεί στο φάουλ από τον Βαλκουμά. Νούμερο 6. Λόγος την επαναφορά. Αργυρός. Πάλι Λόγος στα 10, από τη γωνία ο Καλασίδης συμπεριδίδει τον πάνω. Να σκέφτει το κοντάκι, στέκεται και εκτελεί, είναι άστοχος, υπάρχει μάχη το παιδευτικό rebound, δεν έχει ένα χρόνο σου για 3 με πολύ μεγάλη κατέλη, επένδυξε άμυνα, είναι άστοχος ο γυρός, προνοχίζει το rebound, πάρα πολύ ομιλική μάχη, έχει τον τα λόγια μου, προηγουμένως κόστουκος, κόπη κι άλλα με φάουλ από τον Αργυρό, παιδευτικό θα κερδίζει δύο βολές. Είναι εύστοχος την πρώτη, οκ, 16-10. Έτσι δεύτερη με λιγότερα σούρτα φέρτα, 17-10. Εδώ πέρα μιλάμε με επιστημονικούς όρους μόνο, πάντοτε. Αρχιερός πέρι να σκρίνει από τον Παπαδάκη. Στόχος. Την γωνία Καλασίδης έκανε μια προσποίηση, έχει ξαναβρεθεί και πέραμε την μπάλα. Παπαδάκης. Στην κορυφή απέναντι του ο δικού μας όπως ένα jump shot μέσα στις απόστασεις σου αρέσει, δεν έχει δικαιωθεί επαρκώς να έχει δημιουργηθεί από τα 15 σχεδόν λεπτά. Όμως έκλεψε την πάσα από τον Βαλκούμα. Θέλει να τρέξει 3-1-2-2, έκανε μια προσπίση, πάει μόνος μέχρι μέσα με το δικό rebound του Καβάνης να πετάξει την μπάλα με το αριστερό, είναι άστοχος να πετύχει στο rebound. Πάνος. Στα 20 δευτερόλεπτα συγκρατεί ο Θεοδωρίδης με κάποιες βαθμό δυσκολίες στη γωνιά. Ο Θεοδωρίδης δίνει ένα screen fact. Τελέσει, είναι άστοχος ο Θεοδωρίδης. Αμυντικό rebound. Από τον Κουζαμάνη. Κουζαμάνης έχει κερδίσει φάουλ από τον πάνω. Κουζαμάνης περνάει εντός. Στην θέση του Βοδάκη. Κουζαμάνης. Κουζαμάνης, στόχος τώρα. Γυρός, Καλασίδης. Παλένει γύρω από το 45 περίπου μήνες, 10 δευτερόλεπτα. Καλασίδης για 3 από τη γωνία, το πήρε και τώρα είναι έστοχος, 17-12 τελικά. Πρώτος διώθηκε λίγο από το με φωνή μου, κάτω έδειξε ωραία στη γραμματεία. Τα δύο δάχτυλα. Αυτό ακούστηκε περίεργο. Ότι ήταν για δύο πόντους, δεν πας περιπτώσει, το Θεοδωρίδης. Είχε το κλέψιμο Καλασίδης και το έκανε, το συμπλήρωσε, το ολοκλήρωσε ο λόγος, ο οποίος παραλίγο χάσει και πάλι. Ξανά έκανε ο Θεοδωρίδη, ο οποίος πάει με τη μέσα, κόπηκε. Αλλά υπάρχει και διευθυντικό ρυπάνω του Βαλκούμα. Τι καλάθι, τι φάση έγινε μόλις τώρα. Πίσω στα μάτια μας, 19-12. Ζωμάνης, Δόγος, Βεργίδης, τώρα στο 15. Καλωσίδης, έχει στεφτεί ελεύθερος, δεν παίρνει τον τρίποντο. Έχει βρεθεί ακόμα πιο ελεύθερος και το πάρει, αλλά είναι άσχημος ο Βεργίδης. Βάλα έχει περάσει εκτός, χρήμα για χρήμα. Ο Δωρίδης δένει τα κορδόνια του. Τα ροζ παγούτσια, πολύ ωραίο χρώμα. Ήφα η Μέγιαντ. Πάνω στην επαναφορά, αργού μας. Δωρίδης. Στα 18. Στην άλλη του Παπαδόπουλος πήγε το κλέψιμο του πάλι ο Γύρος. Έκανε ένα 360, είναι άστοχος όμως ο Παπαδόπουλος. Ζωμάνι στο rebound. Θέλει να τρέχει πίσω του με βόλεϊ ο Καλασίδης, ο οποίος δεν θα πάρει την μπάλα, ζήτησε με τη μία από τον Αργυρό στον τόπο και αυτός ένα jump shoot. 19-14. Πάνος. Για το κλέψιμο και πάλι ο Δόγος Βεδωρίδης. Κατοχίδης έκανε την πράξη να έρθει στο εσωτερική. Είναι εύστοχος με το δεξί χέρι, με ένα δεξί κουκ δύσκολο. Με το λίγο να τρήκα σιγά χρόνο σε δεξί. Καλασίδης 21-14. Γυρός. Βεργίδης από τη γωνία. Πάλι Δόγος. Και
Εδώ θα κάνει μια προσπίση και πάει μέχρι μέσα. Όπως και πάλι σε ένα jump shoot είναι άστοχος, υπάρχει πανικό ριμπάντο από τον πάνω, ο οποίος έρχεται από τον πάγκο. Δύσκολη πάσα, δεν συγκρατεί τον βαλκό μας. Καλασίδης έκλεισε την πάλι. Δεν τα βολεί στην άλλη πλευρά του παίρνει την πάλι. Μανίς. Λόγος, αντιρρώσει έκανε μια προσπίση. Στέκεται στον αέρα και εκτελεί και είναι έστοχος 21-16. Βλέπουμε ότι όσον θέλει, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται πίσω, δεν αφήνουν τους ετοίμες να ξεφύγουν κατά πολύ. 2-2 τοματικά και πάλι για τις δύο ομάδες. Πάνω 4-16. Ήταν σκέντρο από τον Παπαδόπουλο. Του Βερίδη. Πάλι πάνω για 3 απέναντι σε άμυνα. Είναι άστοχος, υπάρχει σμπρώξη της μπάλας από τον Βερίδη εκεί που είναι ο Θεοδωρίδης όμως και έχει κάνει βήματα. Ψηλό στον Τόιμεν. Καλωσίδης, είναι πάνω φορά. Κυρός. Ετοιμάζει το Λογκίνης να περάσει εκ πλέου εντός. Δεν το είμαι. Θα δούμε ποιο θα αλλάξει. Σουτ για 3 από τη γωνία Βεργίδης. Άστοχος και πάλι μόνο σίδερο κατακίνησε το rebound. Τελευταία 100 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν τα πρώτα 20 λεπτά στην αναμέτρηση. Καλώς. Αρχίζει φλέξιο από τον Δόκο και πάλι κλέψιμο το οποίο δεν θα συγκρατήσει. Ο Βεργίδης ένα jump shot από τον Θεοδωρίδη και πάλι ο οποίος ήταν και πάλι αυτός που έκλεψε. Σε αυτή τη φορά σκόραρε 23-16. Καλασίδης. Καλασίδης συγκρατεί η Δόκος. Ζωμάνης δεν θα πάρει, έχει κάνει εκεί πέρα και στο βαλκό μας. Τρέχει και ο Καλασίδης. Αυτό μας περιμένει συμπαίκτες. Όχι, θα έκανε μια προσπίση τελικά. Βρήκε την μπάσα. Είναι άστοχος όμως ο Θεοδωρίδης. Παρίδη στο επιθετικό λοιπόν και πάλι άστοχος. Είναι απίστευτο αυτό που μόλις έγινε. 23-16 παραμένει. Καλασίδης. Πέρασε κόμπι για να με φάλω τον Παρίδη. Απίστευτη ευκαιρία έχασε. Θεοδωρίδης προηγουμένως, ο οποίος δεν είχε πάρει τα κορδόνια του. Συμβαίνουν αυτά. Τις καλύτερες οικογένειες. Πάνω περνάει στον πάγκο. Λογκινίδης εντός. Δεν παίξει τον μπλε. Έτσι όπως την πρώτη ήταν μια γερία να πήρε στη βάση της εμφάνισης ο Καλασίδης. 3-17 φορά στους 6 εκ νέου. Άστοχος στη δεύτερη αμυντικό rebound από τον Ζαντό Παπαδόπουλο. Βεγγνίδης, τελευταίο λεπτό στη δεύτερη περίοδο. Ένα σκέφτο από το Βατεκίδη, παραμένει όπως το τρίπαλο πάνω του, Βατεκίδης. Εδώ πέρα δει τον Βεγγνίδης αρκετά μακριά. Να jump shoot, εύστοχο απέναντι σε άμυνα. Το Γκινίδη, εγώ στους παγωνούλους του. Δεν τους είχε συγχαρητήρια. Μάλιστα, 25-17 διαφορά στους 8 ο Καλασίδης. Τους 6 δευτερόλεπτα για τη λήξη της 4ης περίοδου, Βεργίδης. Εδώ όμως στα 12. Σκαστή πάσα, πέρασε στον Βεργίδη. Αλλά δεν καταφέρει να συγκρατήσει αυτός. Κατοχή είναι για τους Τόιμεν, 18 δευτερόλεπτα όλα για αυτούς. 25-17 στην αναμέτρηση. Φάση του 32. Τόιμεν εναντίον Boston Celtics. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπροστά με 8 οι Τόιμεν. Για να δούμε τι μπορούν να βρούνε. Μπορούν να στείλουν διαφορά ακόμα και σε διψήφιο. Στην περίπτωση που σκοράρουν εντός παιδιά. 5 δευτερόλεπτα από την Κινίδη. Αύριο στον Κώστα Παπαδόπουλο στο πια 3 με πολύ μεγάλη καμπύλη με τα πλέον. Τελικό σκορ λοιπόν 15-17. Έχουμε στην. Δεύτερη περίοδο στη λήξη αυτή, στο πρώτο μισό. Βρίσκονται με 8 πόντους μπροστά οι Τόιμεν, κάνοντας ένα καλύτερο πρώτο ημίχρονο από ότι στο πρόσφατο παιχνίδι. Έχοντας πάλι πολύ σημαντικές απώλειες, έχοντας μόλις 6 παίκτες στη διάθεσή τους. Έχουν κάποιους περισσότερους παίκτες, αθλητικά μιλώντας, οι Celtics. 8 πόντοι, ένα τόσο χαμηλό σκορ, είναι αρκετά μεγάλη διαφορά. Και βλέπουμε ότι δεν μπορούν δύο ομάδες να βρίσκουν ρυθμό. Με συνέχεια επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δεύτερου μισού, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα, έπειτα από αρκετή ώρα, έπειτα από 6,5 περίπου λεπτά. Πρώτη κατοχή είναι για τους Τόιμεν, οι ομάδες είχαν αρκετό χρόνο να ξεκουραστούν, δεδομένως και τη ζέστη χρειάστηκαν ενδεχομένως λίγο παραπάνω. Υπάρχει το πρώτο κλέψιμο από τον Τσιμίτη, από τον πρώτο ημιχρόνο για τους Celtics, από τον Κώστα Παπαδόπουλο. Βεργίδης. Θεός, θα συμπάσεις πάλι στον Αργυρό, ο οποίος έχει έρθει από τον πάγκο και παίρνει χρόνο συντροφής και προσπάθειες, πήρε μία ακόμα, αλλά είναι άστοχος, θα το κύπει στο rebound. Λογκινίδης.
Φυσικά σε αυτό ο χρόνο τον πάζω πάνω στην αυτοκάθαρη τώρα σε αυτόν για το Ιμεν. Λάρτο. Πενέζεσαι τρεις παίκτες, έβγαλε στο Παταγκίδη. Η Ενέα ζητάει ο βαλκό μας. Ο Στάρι θα γυρίσει. Έχει... κάνει παράβαση. Δεν θα βρω την μπάλα. Θεό. Πήρε στην κορυφή, άλλαξε με τον... δώσουμε από τον μπλο. Πήρε λάθος με τον Αργυρό τώρα. Πέσος. Γιωμάνης, ταχύτητα της πληροφορίας της μπάλας είναι αυτό που διακατέχει τους Celtics. Ένα από αυτά που διακατέχουν τους Celtics καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ένα running floater δικαιώνει τον Παπαδόπουλο. 25-19. Λογινίδης. Ένα screen από τον Λάριτο. Και ένα ακόμα από τον Βαλκουμά. Στο δεύτερο θα επιστρέψει την μπάλα. Αυτός του Στάρια 3 είναι άνθρωπο. Σβεργίδης στο rebound. Συνδικό. Γιωμάνης έχει πάρει το φάουλ. Το νούμερο 7, ναι, από το Παταγκίδη τελικά. Τρίτο φάουλ του Παταγκίδη. Με τον ψηλό τον Τόιμεν ενδεχομένως να είναι πρόβλημα αυτό. Τον τόσο έχουν μόλις 6 παίκτες στη διάθεσή τους και ένας εκ αυτών δεν είναι κατευθυντικός. Είναι ψηλός, είναι ο Πάνος. Δεν πήγε σε ψηλή θέση εννοώ. Θεό. 5 δευτερόλεπτα, στο για 3 έχει βρεθεί ελεύθερος. Είναι άστοχος. Λαμπητικό rebound. Λογινίδη. Παίρνει ένα screen, θα επιστρέψει πάλι στο Παταγκίδη. Αυτός θα την αφήσει στο καλάθι. Είναι άστοχος, πάρει στο Παταγκίδη. Rebound. Και παράβαση. Βάλει να παίξω κοινή για τους Τόιμεν. Βγήκε το pick and roll, δεν μπήκε το καλάθι, αλλά η κατοχή παραμένει για αυτός. Λάρντος. Ακόμα στη γωνία έχει κλειστεί για τα καλά. Και για το κλέψιμο, πολύ δυναμικά ο Γινός. Ο Ρογίδης θέλει να τζάψει ότι είναι άστοχος, το rebound και θα γυρίζει με το ένα χέρι με ταμπλό, είναι εύστοχος! Ο Θεοδωρίδης. Πέσει και από τον πάγκο πάνω για να πάει να γυρίζει. Θεός. Τώρα ξαναγράφησε. 18 δευτερόλεπτα για την επίθεση, Αργυρός. Πάλι πέρα στο 13, κάτι deflection, δεν θα πάει μπάλα στο Βεργίδη και υπάρχει φάουλ από αυτόν, καθώς η μπάλα πήγε από τον Θεοδωρίδη στον Λογινίδη. Πολύ πράγμα γενικώς στην φάση. Λεγνίδης. Άλεξε με τον Θεοδωρίδη και αυτός θα κατεβάσει την επίθεση. Λεγνίδης. Έτσι πάσα από το κίνηση στα 15. Να τζάμψει σε την μπάλα. Μπήκε και βγήκε και πάλι από το βαλκούμα. Θετικό ριμπάουντ του Θεοδωρίδης. Δεν... κάτι λέει με τον... ρεφ, ο Φιλάρτης Παπαδόπουλος θα σου χτυπήσει ο Βεργίδης, τώρα σταματάει το παιχνίδι. Τώρα έχει σφυρίξει ο ρεφ. Φάλι το έχουν εντύπωση, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, δεν έχει ζητήσει αλλαγή. Έχει να πονάει λίγο, αλλά θα συνεχίσει. Δίνει ένα screen στον Ριζομάνι, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτό. Όχι για το screen, για το γεγονός ότι θέλετε να είναι καλά. Λάθος, πάσα τώρα όμως τον Κώστα Παπαδόπουλο. Λάθος συνεννόηση στο rotation των Celtics. Λάθος συνεννόηση, Λογινίδης. Θα φοράει και πάλι στους 8. Θεοδωρίδης. Στα 16. Δεν έχει ένα πετυλάρι που θα εκτελέσει ένα jump shot. Είναι άστοχο, αμυντικό rebound με τον... Αντιρό, ο οποίος θέλει να τρέξει 19 δευτερόλεπτα και έχει κερδίσει φάουλ. Το νούμερο 9, χαμηλά. Εάν είχε αντιληφθεί το γεγονός ότι θα κέρδιζε φάουλ κατά πάσα πιθανότητα και έκανε προσπάθεια γιατί ήταν αρκετά κοντά, θα μπορούσε να κερδίσει, να είχε εκμεύσει φάουλ για δύο βολές. Τζοβάνης. Στην γωνία Αργυρός, είχε μια επαφή η οποία ακούστηκε τώρα, σκαστή πάσα ωραία, είναι άσοχος όμως ο Τζοβάνης, θα μάθω πως Πάνος. Αυτό μας πέτει τώρα αυτός που πέρασε τον πάγκο. Πάνος πέταξε την μπάλα στον Θεοδωρίδη, ο οποίος έχει απέναντι τον Βεργίδη. Σκαστή πάσα υπέρχει, υπάρχει jump ball μεταξύ Πατακίδη και Κώστα Παπαδόπουλου. Okay.
μια προσπάθεια, μια προσποίηση και πάει μέχρι μέσα περαιτέρω. Είναι άστοχος όμως ο Μαργίδης. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Θεοδωρίδη, επίσης στο φαουλ. Συγκρατήθηκε η κατοχή, περνάει έναν, περνάει δύο, περνάει τρεις ο Λογκινίδης, συγκρατεί. Στην weak side ο Πάνος. Σουτιά τρεις, το σκέφτηκε, το πήρε, το εκτέλεσε, το έβαλε, 30-19. Η φορά για πρώτη φορά αγγίζει τον ψήφιο και έχει ζητήσει time out ο Καλασίδης. Και είναι έγκυρο, καθώς δεν είχε συνεχίσει το παιχνίδι από τον Λέο που ήταν στην επόμενη φορά. Time out λοιπόν από τους Celtics. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, η διαφορά είναι κατά τους για 10 πόντους μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στο παιχνίδι από το time out. Δύο ομάδες επανέλθουν από το παρκέ. Πολύ μυστικό πάθιο και στους δύο πάγκους. Λόγος έχει περάσει το μισό χώρο, υπάρχει. Βεργίδης Φερνιχίδη χέρι και πάλι σου για 3. Είναι έτοιμος, ανταπαντά. Στην αμέσως επόμενη επίθεση έπειτα από το time out. Αργυρός 30-22 η διαφορά. Εκτέλους στους 8. Βεργίδης βρίσκει να πάρει το σπίτι από τον Φλάρντο. Βεργίδης Θα Λογκινίδη στα 8, θα τα στήσει ανεβαίνει με το δώσεις εκείνη, το κάνει ένα side step back, δεν θα πάρει το τρίποντο. Λογκινίδη θα το πάρει ο Πάνος, είναι άστοχος όμως αυτή τη φορά, η μπάλα μπήκε και βγήκε, έχει βγει καθήκον τον προηγούμενο. Βερκίδης στο rebound. Πάνος ο Παπαδόπουλος. Ζήσε και πήρε ο Βερκίδης, είναι αποφασισμένος, κοιτούσε το καλάθι, είναι άστοχος με ταμπλό, πάνω στο rebound. Το κλείδι αποκτά φρενίδι ρυθμό σιγά σιγά. Βερκίδης. Για λίγο τουλάχιστον. Βρισκόμαστε στα μέσα της τρίτης περίοδου. Πήρουμε χέρι από τον Βατακίδη στον Λογκινίδη. Του δίνει και ένα screen ο Βατακίδης. Ένα ακόμα και υπάρχει θετικό φάουλ στο screen από τον Βατακίδη και είναι το τέταρτο. Εάν θυμάμαι σωστά, αν έχω. Ναι, πράγματι, τέταρτο φάουλ. Τέταρτο φάουλ του Βατακίδη, μάλιστα. Τέταρτο φάουλ, για να δούμε αν θα λαχτεί. Στον πάγκο βρίσκεται ο Βαλκούμα στην Λίγκμερ. Λόγο. Πήρε από τον Αργυρό, ο οποίο βρίσκεται τώρα μέσα στη ρετζέτα. Θεό, ο γυρός βγήκε και ξαναπήρε, πάει μέχρι μέσα, Λόγος, με τζάμψο τα παίρνει στο Βατακίδη, ο οποίος είναι φορτωμένος με 4, είναι άσχομος, είναι κλειτικό, rebound, και καλά τη με τη μία με κάποιο τρόπο από τον Βεργίδη. Πάνω για άμυνα τώρα, καθώς η φορά που θέλει έχει παίξει στους 6, έπειτα από το time out, ιδιαίτερα επιδραστικό, το time out για τους πράσινους. Βαραγγίδης, γυρίζει με το ένα χέρι, είναι άσχομος, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Βεργίδη. Μαντί time λέει ο Βαλκούμας από τον πάγκο. Θεό. Λόγος. Κώστας Παπαδόπουλος. Λόγος και πάλι. Σκαστή πάσα πολύ χαμηλά από τον Θεό. 5 δευτερόλεπτα. Λόγος ένα μακρινό δίποντο. Είναι άστοχο. Υπάρχει θετικό rebound όμως από τον Κώστας Παπαδόπουλο. Ο οποίος παίρνει την εσωτερική. Λόγος και πάλι. Λόγος πέρασε ανάμεσα από δύο. Και άλλο σκαστή πάσα. Πράγματι time out που κάνει ο Βαλκούμας αυτή τη φορά. Στις 11 πόντους είναι η διαφορά προηγουμένως έκτοτε έχουν τρέξει ένα 0-7 σερί αναπάντητον για τους τόιμεν πόντων της Celtics. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο η διαφορά, είναι πλέον στους 4, έχουμε παιχνίδι στη Sonic Arena, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena, έχουμε παιχνίδι και πάλι και κυριολεκτικά και μεταφορικά καθώς έχουν επιστρέψει από το μείον 11 στο μείον 4 οι Celtics. Θεό, πρώτη κατοχή έγινε με τους τόιμεν επί το time out. Καλησπέρα ήδη. Πανός Θεό, έρνες και από το φιλάρτο σου πια 3, είναι άστοχος, υπάρχει κανένας δεν διεκδικήσει στο rebound. Βάλε έχει περάσει εκτός, 3 και 12 για την ίσως στιγμή περίοδου, 3-1 τα ματικά. Κόσμος του Παπαδόπουλος. Στην ημέρα αργυρός έκανε μια προσπίση, έπαιρνε στον Πάνο, ο οποίος παραμένει κοντά στον πάνω του. Πάνω του, παν not intended, παν not intended. Υπάρχει κλέψιμο και έχει ξεκινήσει το ανοιχτό και έχει κερδίσει το φάουλ από τον αργυρό και είναι για δύο βολές από τον αντιπαλό του. Ο Λογκινίδης θα κάτσει στη γραμμή. Δεν θα κάτσει ακριβώς, όρθιος αυτό γίνεται. Εκπέρα. Πρόσεξα το κύριε. Έστοχος στην πρώτη βολή ο Λογκινίδης. Ξεκολλάει από τους 30 πόντους ενεργητικούς την ομάδα του. Να έρθει στην έτοιμος να περάσει εντός, έχει σηκωθεί. Άστοχος δεύτερη ο Λογκινίδης. Μερικίδης στο rebound. Τώρα. Λόγος.
Λόντλος πέρασε με το ένα running floater, είναι άστοχος, θα σπρώξει τον μπάλα ο Βεργίδης και είναι συμπαίκτης του ο Παπαδόπουλος, πάλι είναι το επιθετικό rebound ο Βεργίδης. Είναι άστοχος όμως, σε αυτό, πάνω. Ο Βαρκούμας πήγε το κλέψιμο αργυρός, το έκανε όμως το κλέψιμο ο Παπαδόπουλος και τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο και είναι έστοχος. 31-28 και φορά στο τρίποδο στη μία κατοχή για τους Celtics. Παπαδόπουλος. Πάνος πέρασε, παίρνει την εσωτερική, θα πετάξει την μπάλα εκεί που είναι ο Γιαννίδης, στα 10. Πάει μέχρι μέσα, στέκεται, πέταξε την μπάλα, είναι άστοχος, υπάρχει αφηδικό rebound από τον Βεργίδη. Βεργίδης, συγκρατεί την μπάλα, παραλίγο να κλέψει ο Λογκινίδης. Βεργίδης, θέλω από την κορυφή. Αρχιρός πήρε από τον Δόγο, ο οποίος ήταν και αυτός στην κορυφή. Ένα jump shot, είναι άστοχο τώρα, airball από τον Βεργίδη. Υπάρχει χείριγμα, έχει κλειστεί από την... περιοχή του στόματος, έχουν εντύπωση ο Ρουκουμάς. Συνεχίζει όλα καλά. 1-30 για τη λήξη της τρίτης περίοδου της συμπλήρωσης των αγωνιστικών λεπτών αυτής. Ήταν πολύ... ήταν απαραίτητο να το πω αυτό. Κόπηκε από τον Νέο Λογκινίδης και υπάρχει στήριγμα για μια ακόμα φορά. Είναι νούμερο 6. Κωστάς Δόγος τώρα. Άλλαξε με τον Αργυρό, ένα jump shoot, είναι άστοχο, υπάρχει προσπάθεια, επιθετικό rebound, τελικά κόψιμο, αλλά με foul από το φιλάρι του Παπαδόπουλο. Άτσαλη προσπάθεια κλεψίματος, δύο βολές του κερδίσει ο Θεό. Rebound από τον Κλάρι τον Παπαδόπουλο. Για το κλέψιμο Δόγος θα πετάξει την μπάλα εκεί που είναι ο Κλάρις Παπαδόπουλος. Έχει δίνει το φάουλ από το νούμερο 3 λίγο. Ο Παπαδάκη. Ο Θεοδωρίδης είναι επαναφορά. Πάνω. Πήρε το τρία από τον Κλάρι τον για 3. Άλλαξε. Ο Παπαδάκη πάνω του είναι άστοχος. Πάνω στο αμυντικό rebound του Δόγου. Και φορά στους 2 πόντους πλέον και πάει ακόμα και στους 11. Γυρός. Και ο λάθος πάσα μόνο στο καμπλό για να κάνει κάτι περίπτωτο εκεί πέρα και αντιαθλητικό φάουλ από τον Ντέο. Είμαστε άστοχο στην πρώτη βολή. Δικαίωμα για μία ακόμα συγκατοχή για αυτόν και την ομάδα του. Έστω στη δεύτερη πράγματι. 32-29. Παπαδόπουλος στην επαναφορά. Λεγινίδης. 33 δευτερόλεπτα περίοδου. Παραλίγο να χάσει την μπάλα, παραλίγο να σκοντάψει ο Λεγινίδης. Πόδι, σας ευχαριστή η φάση που πήγε να βγάλει στον φιλάρι τον Παπαδόπουλο Λεγινίδης. Πόδι του Κώστα Παπαδόπουλου. Φιλάρετος στα 11 δευτερόλεπτα που γυρίσει, έχει διπλώσει άμυνα πάνω του, οποία έκπληξης Θεοδωρίδης, παραλίγο να κλαμπεί μπάλα και πάνω στον Δόγο στο 3 με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, έτσι το χρόνο τον πάνω. 35-29, διαφορά στους 6, τελευταία επίθεση όλη για τους Celtics. Δώσεις Παπαδόπουλος, Αργυρός. 2 δευτερόλεπτα. Αργυρός και πάλι, άλλαξε με τον Κώστα, δεύτερα στην μπάλα, 2 δευτερόλεπτα, μπάζερ μπίτερ, αμπί, είναι άσχημα. Από το Παπαδάκι διορθώνουμε
δεν θα μετρούσε και να έδινε. Δεν είμαι σίγουρος καν αν το επιθετικό rebound καταλογίστηκε. Τελικό σκορ λοιπόν 35-29 για την τρίτη περίοδο. Επομένη τέταρτη, στην οποία τα πάντα θα κρυφτούν, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena που αλλού εδώ ξεκινήσαμε, εδώ θα τελειώσουμε. Το ακούστηκε λίγο μακάβριο, εννοούσα το παιχνίδι πάνω στην πια τρισέφτομος και πάλι από την κορυφή. 38-29, back to back από τον ίδιο τρίποντα. Τώρα και πάλι στους 9 πόντους, μάλιστα, Θεό. Στη γωνία λάθος, πάσα τώρα, δεν ήταν εκεί πέρα ο δόγος. Η deflection η κατοχή είναι για τους πράσινους εκ νέου. Δόγος, do or die παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Δόγος, Καλασίδης. Στη γωνία δόγος έκανε ένα jump shoot, είναι άστοχος, υπάρχει προσπάθεια για αμυντικό και επιθετικό rebound αντίστοιχα, αλλά έχει περάσει εκτός. Και είναι για τους Toymen. 38-29 λοιπόν, στο σύν 9 οι Toymen συν κατοχή για αυτούς πάνω. Τρία πρέπει να αλλάξουμε τον Παύλο, λέει ο Καργαλίτης από τον Παύλο, ο βαρκό μας. Βερίδης στα 10 θα γυρίσει, κόπη και από τον Εντόγο συγκρατεί ο ίδιος. Μπάλα. Καλωσίδης. Βάκης, Θεό, Ζωμάνης τώρα. Ζωμάνης πέρασε, θα μετρούσε, αν έμεινε δύο βολές. Άστοχος βέβαια πολύ ο Ζωμάνης. Ο Ζωμάνης είναι άστοχος στην υπερβολή. Θα έρθει θετικό rebound από τον Θεό παραλίγο να βγει εκτός μαζί με την μπάλα. Την πέταξε πρωτού συμβεί αυτό ο Καλασίδης. Και από τη γωνία σου για 3 έχει βρεθεί ελεύθερος άστοχος και ενός βιβλίου να χωρίς βίντεο σου. Και μάλιστα βιντεο δικό rebound έχει πατήσει την γραμμή. Πολύ κρίμα για τους Celtics. Έπει και το καλάθι, υπάρχει και το επιθετικό rebound. Και παράβαση. Βαλκουμάς. Θεοδωρίδης. Πάλι Βαλκουμάς. Σου για 3 άλλη όποια προσπάθειά του έχει περάσει εκτός η μπάλα. Και είναι για το Toymen. Βαλκούμαστε με αναφορά, έκανε μία προσποίηση ταχύτατη. Λογινίδης. Παίρνει ένα screen, πάει αντίθετα από αυτό που τέλειωσε ο Φιλάρητος. Ο Βοδόπουλος. Στέγει το Θεοδωρίδης, είναι άστοχος. Πολύ πέρασε εκτός, πάλι. Ο Βοδόπουλος. Στην επαναφορά, 2,4. Σκέφτονται τώρα η δεύτερη το χρόνο, εάν χτύπησε το φάνη ή όχι. 2,4 παραμένει και το Toymen. Δεν άλλαξε κάποια απόψη. Deflection συγκρατεί όμως ο Πάνος, θα πετάξει μπάλα. Όχι! Για να βάλει μια πάσα. Λάθος, έπαιξε πολύ καλή άμυνα εδώ, το πάλι πάνω του. Δεν κατάφερα να βρουν έστω σούτι το Toymen σε την επίθεση. Celtics έχουν πλέον την κατοχή. Ζωμάνης. Καλωσίδης. Ωραία πάση στον δόγο στο περιστάξιο την μπάλα και είναι έτσι όπως το αριστερό. 38-31, δεν τα παρατούν οι Celtics. Με αέρα πρωταθλητή καθώς οι Boston Celtics πήραν το πρωτάθλημα στο NBA. Έκανε μια προσπάθεια, μια προσποίηση. Άνοιξε τον Θεοδωρίδη τώρα ο Λεγινίδης, έχει πέσει ο Θεοδωρίδης και όπως ο Μπίκος 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 κάτω, ένα jump shoot θα δικαιώσει όμως τον Λεγινίδη. Ζωμάνης, κατά δευτερόλεπτα, 16, Θεό, στα 12, δόχος πήγε ο κλέψιμο πάνος, πήγε και ο Βαλκούμας, δόχος συγκρατεί και θα πετάξει την μπάλα, είναι άσχος αυτή τη φορά, τι μάχη ήταν αυτή για την τότε rebound. Του Ζωμάνη και βάζει και το αμυντικό τελικά από τον Φιλάρητο. Βαλκούμας, σου διαθέτει να το πάρει στην κίνηση και βρεθεί ελεύθερο. Είναι άστοχο, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Βαλκούμα. Προετοιμάζεται να περάσει ο Βατακίδης.
Αυτό συμμετέχει με 4 φάουλ από την απαρτική ώρα και στο παρτέ. Το είμαι. Δωμάνη, στα 13. Δωμάνη πέρασε, κόβει και άλλα με φάουλ από τον Θεοδωρίδη. Τα δύο βολές και αυτό. Έχει την ευκαιρία να ρίξει διαφορά στο 7. Γύρις περνάει εντός. Λάκι στο καλό. Εδώ στην πρώτη εβδομάδα. Βέλθει οι παίκτες LCT. Έχουν LCT λοιπόν παίκτες από TNT και από The Boys αντίστοιχα. Εδώ στη δεύτερη εβδομάδα. Το επόμενο παιχνίδι είναι Elite. 40-33. Θεό. Παίρνει ένα σκρίνα από τον Φιλάρητο. Στέκει και θα το επιτρέψει την μπάλα. Φιλάρητος στέκει και εκτελεί. Είναι άστοχος. Υπάρχει μια αμυντικό rebound από τον Βεργίδη. Λόγος. Θεό. Καλωσίδης. Στα 14 δευτερόλεπτα βγαίνει ένα σκρίν, λέει ο Γαλέξης από τον πάγκο. Ρυθμίζει την πάση στη γωνία. Δόκος τώρα θα περάσει μέχρι μέσα. Πέραν σε δύο παίκτες. Το μάλιστα είναι έτσι το 40-35. Μαχητική, μαχητικότατη ψυχή από τους Celtics. Πάνε να επανέλθουν για μία ακόμα φορά. Είναι φορά στους 5. Λογινίδης, 2-0 τα ομαδικά. Ο Βαγόπουλος δίνει την επιλογή στο Λογινίδη, ο οποίος κανάρει τις επιλογές και αυτός ο Βαγόπουλος. Κοιτάξτε τι μάχη δίνει με τον Δόγο. Θα πάρει από τον Βολκούμα. 5 δευτερόλεπτα παίρνει τον Δόγο και πάλι. Σε ακολουθεί, θα γυρίσει με το ένα χέρι με τον εξή. Είναι έτσι το 42-35. Πάνω σε 23 είχε ένα πανεγύρι για μία ακόμα φορά. Όχι, ήταν από την. Παίρνει από την προσπάθεια τώρα κάτω. Το Μάνι πήρε τον Καλασίδη επίση που πήρε ελεύθερη στη γωνία. Δεν θα πάει, το Μάνι πάει μέχρι μέσα και αφήνει την μπάλα του Καλάτη. 42-37. Πού μα. Πήρε από τον Κινίδη. Πατακίδη. Κίνδυνο θα γυρίσει, έχει κλειστεί στην baseline. Έχει κλειστεί από δύο η μπάλα. Θα πάει εκεί που είναι. Ο Αργυρός ο οποίος είναι εξπόσμαρ και λάθος τώρα και πάλι για τους Toymen. Καλασίτης στην επόμενη φορά. Ποιο. Ζωμάνης. Ζωμάνης πέρασε και πάλι είναι άστοχος όμως, τα έκανε όλα σωστά εκτός από το καλάθι, μόνο τα μπλό με το αριστερό χέρι. Ο Γιουρίδης. Πέρασε ένα γύρο στο πάγιο το κόστο του κόστο και άστοχο θα τα κοίτα στο ριμπάν θα το πάρει τελικά ποιο! Θεοδωρίδης! Πάνω στο πηγαίνω κλέψιμο που το μάλλον και το έκανε! Ποιο μωρό μου, ποιο θα πάρει την μπάλα, ποιο θα πάρει το ριμπάν. Λόγο. Καλή επίθεση λίγο να βγάλει από τον πάγκο. Τέλο, καστή πάσα που το μάλλον και πάλι πάει μόνο του μέχρι μέσα είναι άστοχο όμω το ρεκίνη στο ριμπάν. Πάνω. Πάσα ωραία Θεοδωρίδης, έκανε μια προσπίση στον Δόγο και άφησε την μπάλα στο καλάθι. 44-37 και έχει ζητηθεί time out του Celtics. Αυτό ζητάνε. Θα το πάρουμε. Βρίσκονται πίσω με 7-4-48 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Έχουμε περάσει το τελευταίο 5 λεπτό της κανονικής περίοδου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο ποια ομάδα θα περάσει στην επόμενη φάση της 16. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή. Στην Σόνικα Αρίνα λοιπόν έβγαινε από το time out που κάλεσαν οι Celtics και αυτή τη φορά η φορά κατά τους είναι στους 7 πόντους. Βρίσκεται τον κυνηγούνα σε όλο το παιχνίδι πάνω κάτω. Δόγος, καλωσίδες από τη γωνία. Με κάνει το comeback αρκετές φορές, είτε με μικρότερες διαφορές είτε με μεγαλύτερες, αλλά δεν έχουν το. Δεν έχουν βρει το κάτι παραπάνω μέχρι στιγμής για να δούμε θα το βρουν στα τελευταία 4-30. Σου 3 από τη γωνία τον Μιχρό δεν τον πληρώνει. Λουκινίδης. Κάνει δευτερόλεπτα, περνάει το κέντρο ο Λουκινίδης απέναντι στον Μεσίδη. Πάνος, εντάξει που έχει ανέβει η άμυνα, γραμμή άμυνας για να πιέσει τον Celtics. Πάνος, ένα σκέντρο τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος θα πάρει από την κορυφή τον Δωρίδης. 2 δευτερόλεπτα πέρασε και είναι έστοχος απέναντι στον γύρο, ό,τι χειρότερο. Σε αφορά το δίποτε για τους Celtics. Δεν υπήρχε φάουλ αλλά σπαταλήθηκε πολύτιμος για αυτούς ενδεχομένως χρόνος. Τσέπηκε το καλάθι την φορά και πάλι στους 9 πόντους για τους Toymen. Λόγος. Για 3 σε 45 μήνες είναι άνθρωπος. Ούτε τώρα θα μπει το παιδί στο rebound.
Ένα δωμάτιο θα ζήσουν ή θα πεθάρουν με το τρίποντο. Οι Celtics φαίνεται να το κυνηγούν αρχικά στις τελευταίες φάσεις. Λογινίδης. Στα 12 δευτερόλεπτα. Πάνω για δύο πολλές από το καλαθίδι. Στη γραμματεία. Να το περάσουμε. Μήπως να σου δώσεις εσένα. Δεν τα γράψατε. Όχι, το έχουμε, έχει χαρτί έτοιμο. Α, έχει χαρτί, οκ. Δεν δώσω σου σένα. Έχει χαρτί έτοιμο. Κι αυτοί παίζουν να έχουν έτοιμο. Έχει το γραμματεία στην πρώτη. Δεν τα διάλογα γράμματα. Δεν τα βρούμε όλα. Έτσι όμως δεύτερη διαφορά στις 11 πόντους για κυρίως το κίνητο από την Ράμπτανη. Ο δεύτερο μου λόγο. Για το κλέξιμο πάνως. Γιατί ότι όχι πάει μέχρι μέσα. Πέρασε και το κατοκίνητο ο οποίος θα πάρει το αμυντικό rebound ή όχι. Θα πάρει τελικά σε δεύτερη φάση. Και έπεσε κάτω. Το περίπου του Παπαδόπουλος. Τόλος. Μπορεί να βοηθήσει τον Θεοδωρίδης. Σπάστηκε, δισπάστηκε το zone press. Μάλλα έχει περάσει σε δύο εκτός τελικά. Έχεις δευτερόλεπτα. Καλησύνη από την γραμμία σου για δύο τελικά. Είναι άτσοχος, θα λαμβάνεις τον γύρο. Πάνος. Τεχνίδης. Ωραία φάσα, πέρασε με κάποιο τρόπο στον Θεοδωρίδη. Πήρες και άστοχος. Και πάλι. Παπαδόπουλος. Έχουμε τον τελευταίο νόμιμα, θα εκτελέσει με ταμπλό, είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Τον Αργυρό. Έχει πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής ακόμα από τον πάγκο, έχει πέσει κάτω η μπάλα, θα περάσει εκτός. Okay. 2,5 λεπτά ακόμα για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Μίτσο, Μίτσο, έχουνε χαρτί, φτιάχτε. Okay. Πάνος, πήρε από την επαναφορά. Δώσε το στυλό. Όλες οι δουλειές θα γίνονται. Πάνος. Έχετε επέλε μια ωραία πάση στο Θεοδωρίδη, έχει τροφοδοτηθεί αρκετές φορές και τώρα ούτε τώρα θα αφήσει την πάνω στο καλάθι. Γυρός. Από την κορυφή. Ζήτης πέρασε, στέγεται και θέλει, είναι άστοχος όταν γίνει στο rebound. Ο κύριος ψάχνει στήριγμα τελευταίο δίλεπτο. Κάπου εδώ πέρα τα πράγματα έχουν αρχίσει σε αυτές τις φάσεις να γίνονται πάρα πολύ δύσκολο για τους Celtics. Βατικίδης. Τσιμουίξε το Πάνος πήρε. Συμπλήρωσε 3 κάτω, λέει κάποιος από την ξέδρα είναι άστοχος. Πάνος μόνο τα μπλο. Τι πάσα ωραία πήρε. Θα αφήσει στο καλάθι, όχι, θα κερδίσει πάνω από τον Φιλάρη τον Παπαδόπουλο. Θα πάει στη γραμμή για δύο βολές ο Αργυρός να πάει στον Παπαδόπουλο. Έχει το βοηθό την πρώτη βολή στον νούμερο 1, ο Αργυρός. Γύρω μάι νούμερο 1. Είχαμε κερδίσει στην Eurovision. Ωραία σχολή. Το 5 είμαι γεννημένος εγώ. Παρακύρισα να πάρει το αμυντικό rebound. Πάνω στο 48. Πάνω συγκρατεί. Θεοδωρίδης. Νίδης στα 10. Νίδης πέρασε ένα jump shoot. Είναι άστοχος τελικά. Ένα για 16 ακόμα. Παίρνει ότι πάει μέχρι μέσα και το coach του coach και είναι έτσι όπως το παίρνει στο φιλάρι του Παπαδόπουλο. Ο Αργυρός 48-40. Πιέζει όπως είναι απόλυτα λογικό σε όλο το γήπεδο οι Celtics. Θέλει να φάνε χρόνο οι Toymen. Πάνω θα κερδίσει το φάουλ από τον Τσινάρη. Πέρασε και αυτός στο παρκέ. 3-2 ομαδικά. Παπαδόπουλος. Δεν μπορούμε να πάει και για άλλο φάουλ ο Τσινάρης. Θα πάει να το κάνει αυτή την εντύπωση. Έχει πέσει κάτω και υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Φιλάρη τον Παπαδόπουλο. Οκ. 4-2. Πέμπτο φάουλ του Φιλάρη τον Παπαδόπουλο. Γίνεται το πρώτο παίκτη που αποβάλλεται με 5 φάουλ. Ενώ παίζει και ο Βατακίτης με 4 με το Στόιμεν. Αναγκαστικά θα πρέπει να περάσει ο παππού μας. Εντός και περνάει. Τσινάρης την παραφορά. Κάνει την μπάλα ο Κώστας Παπαδόπουλος. Είναι το κλέψιμο, ο Γιαννίδης. Δεν το καλάθι, αμυντικό rebound.
στον πάνω. Απέναντι σε ομοιρική μάχη, σε πάρα πολύ μεγάλη πίεση άμυνας. Είναι μια προσπίση να πάρει τον τρίποντα και κερδίσει το φάουλ του Δινάρη Αλκούμας. 48-40, τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν χαμηλά οι Celtics πάνω στην επαναφορά. 47 δευτερόλεπτα ακόμα. Είναι ο Βατακίδης που τον έχουν κλείσει δύο Βερχίδης και υπάρχει παράβαση του ίδιου Βατακίδη, μάλιστα. Γύρισαν 4,5 και η κατοχή είναι και πάλι για τους Celtics. Παπαδάκης, γυρός τώρα στα 38 δευτερόλεπτα. Γυρός, γύρισε σου για 3 θα το πάρει, έχει βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό ριμπάντο από πάνω. Δικού μας, το Γυρίδης, έχει γυρίσει στο ανοιχτό γύρο, δεν θα πάρει την μπάλα όμως, ο Γυρίδης πλέον δεν είναι ελεύθερος. Γυρίδης, Λάρντος Παπαδόπουλος, υπάρχει φάουλ για δύο βολές, 20,4 έχουν στηρίξει. Έχουν περάσει από τους Celtics για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα, μέσα σε 7 μέρες. Το είμεν. Θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Με τα αγώνα. Ο Γκλήδης εκτελεί βολές. Έστω από την πρώτη. 49-40. Φοβέρος, είναι όλοι... Έχω 50-40 διαφορά στους 10. Ο γυρός έκλεψε, ο Κινίδης. Μαργού μας. Τελευταία και δευτερόλεπτα. Ωραία, θα σας αφήσω από την πλάτη για να δούμε θα εκτελεστεί η επίθεση. Τα δευτερόλεπτα. Πάει το κλέψι μου, αργυρός. 3 δευτερόλεπτα. Δεν θα υπάρξει... Πάλι ο Κινίδης, τελικό σκόρ λοιπόν 50-40, ένα ακόμα παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων και αυτό είχε χαμηλό σκόρ, 10 πόντους 50-40 τελικό σκόρ, περνάμε στην επόμενη φάση στους 16 τόιμεν. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχει το τοπικό ακουστικό υλικό και για αυτή τη μετάδοση ευχές για όμορφη συνέχεια να είστε όλοι καλά. Γεια σας, χαιρετούμε από τη Σαλικαρίνα.